Μαζί με τον προπονητή του Παλιακόντρα Τριφωνόπουλο, αντέδρασε ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για τις δύο ομάδες. Τελικά το 0-0 ήταν αυτό που έμελε να ανοίξει το παιχνίδι. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν δίνει την άνοδο ούτε στο Πάτρε ούτε στον Παγκυλιακό. Πώς είδες το παιχνίδι και αν θεωρείς αυτό την λευκή ισοπαλία δίνει το αποτέλεσμα? Καταρχήν, ξεκινάμε, παιδιά. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, γιατί αγωνίστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν για την εποχή πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες έπαιξαν με πάρα πολύ, υπερέβαλαν τον εαυτό τους για να τελειώσουν το παιχνίδι. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, η ομάδα μας, έχω περάσει μια αναλογική στην ομάδα μας, ένα παιχνίδι που δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, κοιτάμε να μην το χάσουμε. Για ένα ακόμη παιχνίδι δεν φάγαμε γκολ, δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο μας που ήταν πρώτα να κρατήσουμε το 0 και από εκεί πέρα να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ που με μία-δύο ευκαιρίες που όπως είδα τις κάναμε. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ευνοεί καμία από τις δύο ομάδες ακόμα να ξεκαθαρίσει και θα θέλαμε να ευνοεί τη δικιά μας πάνω απ' όλα. Από εκεί πέρα για μας σε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες έχουμε ακόμα παιχνίδι. Πάμε στην Πυθουρία να διεκδικήσουμε εκεί και μαθηματικά την άνοδο της ομάδας. Αυτό θα σου έλεγα, η νίκη της Πυθουρίας σήμερα μέσα στο Άστρος έμπλεξε τα πράγματα όσο αφορά τη βαθμολογία, παρότι και οι δύο ομάδες έχουν 11 βαθμούς και σίγουρα έχετε τον πρώτο λόγο και εσείς και το Πάτρε. Σίγουρα έχουμε τον πρώτο λόγο, αλλά οι 11 πόντοι, όπως αν θα δείτε τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων, δεν είναι αρκετοί μέσα από τα αποτελέσματα. Μπορεί να έρθουν και με τις διαδικασίες του average, τον goal, τι μπορεί να έχει κάθε ομάδα. Με τα τέρματα. Το 11 μπορεί να μπλέξει πολλές ομάδες, τουλάχιστον οι 4 ομάδες που καταλαβαίνετε ποιες είναι αυτή τη στιγμή, να τις μπλέξει σε μια κατάσταση που θα μπορεί να παιχθεί η κατηγορία στον goal, στη διαφορά των goal. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς θα πάμε πάλι, η ομάδα μου θα πάει την Κυριακή στην Θουρία και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και μαθηματικά να μην χρειαζόμαστε την τελευταία αγωνιστή που είναι ρεπό για μας, να περιμένουμε από τους άλλους να δούμε τι θα γίνει. Οπότε ένα παιχνίδι όλο για όλα για τον Παγιακό, έτσι. Για μας είναι τελικός τελικών. Ακριβώς, είναι τελικός των τελικών γιατί δεν έχουμε άλλο παιχνίδι. Το 12 δίνει την, και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δίνει για μας μαθηματικά την άνοδο. Οπότε πας για δύο αποτελέσματα, ισοπαλία ή νίκη. Ακριβώς, ακριβώς. Καλή επιτυχία στη συνέχεια, ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας και που ακολούθησε και έδωσε βροντερό παρόν για μία ακόμα φορά και, μας ήταν ο 12ος παίχτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που ταξίδευσαν και ήρθαν εδώ, άφησαν τις δουλειές τους καθημερινή και είναι πραγματικά συγκινητική η προσπάθεια που κάνουν. Όπως συγκινητικά είναι τα μηνύματα από όλους τους φίλους, από όπου και αν βρίσκονται, που στέλνουν στην ομάδα μας και δίνουν δύναμη σε εμάς και στη διοίκηση. Να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο που ξέχασα. Θεωρείς άδικο το ότι γίνονται μπαράζ τέτοια εποχή με τόση ζέστη ανάμεσα σε ομάδες που έχουν αποδείξει ότι είναι πρώτες, γιατί έχουν πάρει το πρωτάθλημα σε ενώσεις τους? Άδικο ξεάδικο, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό ξέραμε από την αρχή ότι θα γίνει. Οι καιρικές συνθήκες δεν μπορεί κανείς να τις ξέρει πώς μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα, όλες οι ομάδες πραγματικά μπορεί να είναι πρωταθλήτες και όπως είπες και να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι πρωταθλητές πρέπει να ανεβαίνουν κατηγορία. Αλλά αυτό είναι το σύστημα. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το σύστημα. Δεν εξαρτάται από εμάς. Ευχαριστούμε.